μαύρα μάτια κάναμε να δούμε την Αταλία Δραγούμη και βρήκαμε την ευκαιρία να τη ρωτήσουμε για το περιβόητο iPhone που φέρεται να της δώρησε ο αντιπρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με χρήματα του Ιδρύματος τον περασμένο Μάρτιο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την υπόθεση με το κινητό, με το Αριστοτέλειο. Σας ρωτώ, να σας πω τίποτα. Έχει να πει όμως ο αντιπρίτανης στη δικαιοσύνη, καθώς του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το αδίκημα της απιστίας. Δεν θέλω να πω τίποτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το έχετε σχολιάσει ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Όσο σφίγγα ήταν για το κινητό, τόσο ομιλητική ήταν η ηθοποιός για άλλα θέματα. Ανώδυνα. Όπως για τον dancing που το έχει ζήσει από μέσα. Νομίζω ότι έχει ανέβει το επίπεδο. Ότι σε κάθε dancing ανεβαίνει. Δηλαδή στο 4 πια θα είναι σχεδόν επαγγελματίες οι συμμετέχοντες. Σαφέστατα τα δύο ζευγάρια, η Ντορέτα και ο Ηλίας ο Βρετός, νομίζω ότι είναι τεχνικά πολύ, πάρα πολύ καλή. Αλλά πάντα ποτέ δεν ξέρεις. Μετά το χώρο, η ηθοποιός το έριξε στο beach volley. Αυτό τον καιρό, πέρα από το ότι κάνω σαν τρελή beach volley στο κλειστό του ΆΚΑ, και δηλαδή ούτε για αγώνες να πηγαίναμε, είναι και η Άντζελη Βρυπίδη. Κάνει και μαθήματα ίδια. Ναι, είμαστε ζευγάρι και λέμε να πάμε μαζί σε τουρνουά. Να δείτε που το καλοκαίρι θα αρχίζει τους αγώνες και θα ξεχάσει και ρόλους και θέατρα. Ούτως ή άλλως η Ναταλία Δραγούμη, βλέποντας την κρίση στον χώρο της, αποφάσισε να επενδύσει σε σχολικά κηλικία. Έχουμε καντίνες σε ιδιωτικά σχολεία με βιολογικά προϊόντα και υγιεινή διατροφή γενικά. Και με τιμές φυσικά καθόλου ανεβασμένες. Φροντίζει ηθοποιός για την οικογένεια. Τα παιδιά μου δεν τα βγάζουμε. Δεν θέλω ούτε εγώ, αλλά δεν θέλει καθόλου ο σύζυγός μου να μπουν σε περιοδικά. Τους πιάνει καμιά φορά ένα παράπονο, αλλά γενικά δεν τους έχω μεγαλώσει με το ότι είμαι γνωστή, ας πούμε. Αυτό και αν ήταν μπηχτή για κάποιες άλλες κυρίες της showbiz που φωτογραφίζονται με τα παιδιά τους για τα περιοδικά.